Καλημέρα σε όλους και από εμένα. Κυρίε και κύριοι, αρχικά να ευχαριστήσω πολύ τους διοργανωτές ε, για την πρόσκληση να παραστώ και να συμμετέχω σήμερα σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση ε, για το μέλλον του Θεσσαλικού κάμπου στην ψηφιακή εποχή και να του συγχαρώ για την άρτια οργάνωση η οποία έχει ανεβάσει πάρα πολύ τα στάνταρ ε, τέτοιων εκδηλώσεων στη Θεσσαλία, στην περιοχή μας. Εγώ θα εστιάσω, όπως είπαμε είπε και πριν ε, στη στρατηγική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση το, και την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές, οι οποίες δυστυχώς την τελευταία περίοδο έχουν επηρεάσει σημαντικά μέρους της πρωτογενούς παραγωγής και της Θεσσαλία. Μια στρατηγική, η οποία πλέον έχει καταστεί ξεκάθαρη και επιτακτική ανάγκη, αν αναλογιστούμε τα ακραία φαινόμενα που έχουν πλήξει τον τελευταίο καιρό και τη Θεσσαλία, ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης. Όπω επιβεβαιώνεται εκ νέου και από μία έκθεση, ένα report που βγήκε πρόσφατα από τη διανέωση, η Ελλάδα αποκτά σταδιακά θερμότερο και ξηρότερο κλίμα με ακραία καιρικά φαινόμενα να είναι εντονότερα, συχνότερα και με μεγαλύτερη διάρκεια. Χαρακτηριστικά θα αναφερθώ στην περίπτωση τη τομηνία Ιανό, του μεσογειακού κυκλώνα που έπληξε με το πέρασμά του την περιοχή τη Θεσσαλία πέρυσι το Σεπτέμβριο και ο οποίο αποτέλεσε το έναυσμα για την ε, ανάπτυξη μια συγκροτημένη μεταρρύθμιση όσον αφορά το πλαίσιο τη κρατική αρρωγή, μια ουσιαστικά νέα προσέγγιση για την ολιστική διαχείριση μέτρων, προώθηση μέτρων στήριξη και αποκατάσταση μετά από μια φυσική καταστροφή. Θα επανέλθουμε όμω σε αυτό το θέμα αργότερα, ξεκινώντα και παραμένοντα στη γενική εικόνα, διότι οι προκλήσει είναι πολλέ. Προκλήσει στην εποχή τη κλιματική κρίση, η οποία είναι εδώ, καθιστώντας πιο πιθανή από ποτέ την εκδήλωση μιας φυσικής καταστροφής, αυξάνοντας παράλληλα και τη σφοδρότητά της. Φυσικές καταστροφές που συνδέονται με ακραία καιρικά φαινόμενα, που πλήττουν κοινωνίες, οικονομίες, υποδομές και φυσικά το ίδιο το περιβάλλον. Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει τα δυσμενή αυτά αποτελέσματα, τα αποτελέσματα έντονων φυσικών καταστροφών, με συχνότητα και σφοδρότητα που απέχουν παρασάγκα με ό,τι συνέβαινε την προηγούμενη περίοδο απέχουν από τα δεδομένα των, της προηγούμενης περίοδου. Έντονα λοιπόν πλημμυρικά φαινόμενα, δασικές, μεγάλες δασικές πυρκαγιές, καύσονες, παρατεταμένοι καύσονες, απρόσμενοι παγετή και άλλα καιρικά φαινόμενα συμβαίνουν πλέον τακτικά, όχι σποραδικά όπως πριν. Οι προκλήσεις για τη χώρα μας μεγενθύνονται, καθώς γνωστόν θα πρέπει να διαχειριστούμε και τον υψηλό κίνδυνο Τη σεισμική δραστηριότητα. Είμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή. Άρα, μπορεί να μην είναι αποτέλεσμα τη κλιματική κρίση, αλλά πρέπει να το προσθέσουμε και αυτό στα αποτελέσματα των φυσικών καταστροφών. Αυτέ λοιπόν οι νέε συνθήκε δημιουργούν νέα δεδομένα, στα οποία θα πρέπει τα σύγχρονα κράτη να προσαρμοστούν τόσο σε εθνικό, όσο όμω και σε υπερεθνικό επίπεδο. Η ελληνική κυβέρνηση, ακολουθώντα τι οδηγίε του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, το έχει εντοπίσει αυτό από την πρώτη στιγμή. Έχει εντοπίσει την αναγκαιότητα προσαρμογή σε αυτά τα νέα δεδομένα και δίνει απάντηση. Δίνει απάντηση με ένα σχέδιο το οποίο εδράζεται σε τρει πυλώνε. Ο πρώτο πυλώνα είναι η διαμόρφωση συνδικών βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη για όλε και όλου. Ένα πυλώνα με σημαντικέ πρωτοβουλίε μέσα από την ευρωπαϊκή και τη διεθνή εμπειρία, αλλά μέσα και από εθνικέ καινοτόμε πρωτοβουλίε και επιλογέ. Όπω είναι η απολιχνητοποίηση, όπω είναι η επίτευξη των στόχων πολύ πιο γρήγορα από τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, όπως είναι το πρόγραμμα GRECO για, την, για το πρασίνισμα των νησιών μας και την ενεργειακή αυτονομία τους, όπως είναι η έκδοση πράσινου ομολόγου που προωθείται από το Υπουργείο Οικονομικών και φυσικά όπως είναι ο νέος κλιματικός νόμος. Υποθέτω, θα σας είπε γι' αυτό ο υπουργό ε, Χθε ο κύριος Κρέκας. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την ανθετικότητα έναντι των φυσικών καταστροφών. Σε αυτό το επίπεδο δίνεται έμφαση, μεταξύ άλλων, στα έργα αντιπυρικής προστασίας, στα έργα πλημμυρικής-αντιπλημμυρικής θωράκισης και φυσικά και άλλες διαδικασίες όσον αφορά την πρόληψη και την πρόβλεψη χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα. Σημαντικό ρόλο έχει λάβει και διαδραματίζει αυτή την περίοδο το νέο Υπουργείο, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια, των σημαντικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει στο δεύτερο σκέλο αυτού, αυτό τη πολιτική προστασία, τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ο τρίτο πυλώνα επικεντρώνεται στην επόμενη μέρα. Στην επόμενη μέρα τη εκδήλωση μια φυσική καταστροφή, δηλαδή στην στήριξη και αποκατάσταση σε μια περιοχή που επλήγει από κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο. Την τελευταία διετία το σχετικό πλαίσιο λοιπόν αυτό άλλαξε, όπω σα είπα και στην αρχή. Αρχικά τι άλλαξε, άλλαξε η φιλοσοφία καθώς ο στόχος πλέον είναι η στήριξη να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται στους δικαιούχους, να φτάσει άμεσα και δίκαια, και η αποκατάσταση να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν. Με βάση λοιπόν αυτή τη νέα διαδικασία, διαμορφώθηκε και εμπλουτίζεται το νέο πλαίσιο κρατικής αρρωγής. Είναι μια θεσμική αλλαγή που προέκυψε μέσα από την τριβή στο πεδίο, και δεν σα κρύβω ότι προέκυψε μέσα από την τριβή στο πεδίο εδώ, στη Θεσσαλία, στην Καρδίτσα, στα Φάρσαλα, στη Μαγνησία. Μια θεσμική αλλαγή που έχει ω γνώμονα το κράτο να βρεθεί δίπλα στον πολίτη σε μια δύσκολη στιγμή. Σε μια από τι πιο δύσκολε στιγμέ που έχει να αντιμετωπίσει μετά από μια φυσική καταστροφή. Το πρώτο βήμα αυτό τη μεταρρύθμιση λοιπόν αφορούσε την επιχορήγηση των επιχειρήσεων μετά από μια θεομηνία το οποίο πραγματοποιήθηκε, θεσμοθετήθηκε στις αρχές του 2021, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που φτιάξαμε σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς, με τα επιμελητήρια της περιοχής, της Καρδίτσας, της Μαγνησίας, της Λάρισας. Το αποτέλεσμα λοιπόν του νέου θεσμικού πλαισίου ήταν μέσα σε λίγες εβδομάδες οι επιχειρήσεις να μπορούν να λαμβάνουν μία προκαταβολή για τη στήριξή τους άμεσα, μία προκαταβολή έτσι ώστε του επόμενου μήνε να πάρουν και το τελικό ποσοστό τη επιχορήγησης που του αναλογούσε. Μια επιχορήγηση που μπορεί να φτάσει ω το 70%, ω το 50%, ω το 60% ανάλογα με την περίπτωση. Πριν τι ίσχυε, πριν είχαμε περιπτώσει όπου η συντριπτική πλειοψηφία, αν όχι στο σύνολό τους, αφορούσε αποζημίωση στο 30% τη εκτιμηθή ζημιά, το οποίο λάμβανε η λειτουργόμενη επιχείρηση μετά από τρία, τέσσερα ή και περισσότερα χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι όταν έρχεσαι μετά από τρία, τέσσερα ή και πλέον χρόνια να δώσει κάποια χρήματα σε μια επιχείρηση που έχει πλημμυρίσει ή έχει καεί ή έχει πληγεί από μια φυσική καταστροφή, είναι λίγο άδωρον από τη στιγμή που έχουν περάσει τόσα χρόνια και η στήριξη είναι όντω μικρή. Αυτό λοιπόν το αλλάξαμε. Τι άλλο αλλάξαμε στο θεσμικό πλαίσιο, προσθέσαμε και τι αγροτικέ εκμεταλλεύσει. Προσεγγίζουμε του αγρότε ω επιχειρήσει. Συνεπώ όπω ε, αντιμετωπίζουμε τις επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουμε και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Και αυτό είχε σημαντική επίπτωση στην περίπτωση της Θεσσαλίας, όπου μεγάλο πλήγμα λόγω τον, του πλημμυρικού φαινομένου είχαν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Το καλοκαίρι του 2021, λοιπόν, προχωρήσαμε ένα βήμα παρακάτω. Εισήχθη η διαδικασία της πρώτης αρρωγής προς τους πληγέντες μέσα από την ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι η πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr είναι ουσιαστικά μία προκαταβολή έναντι του ποσού που θα προκύψει για κάθε δικαιούχο που δίνεται άμεσα, μέσα σε μία εβδομάδα, σε λίγες ημέρες. Είναι έναντι της επιχορήγησης προς επιχειρήσεις που αναφέραμε πριν, έναντι της στεγαστικής συνδρομής. Η στεγαστική συνδρομή είναι η αποζημίωση στήριξης στήριξη που δίνεται σε κάποιον για να ξαναφτιάξει το σπίτι του ή η αποζημίωση της οικοσκευής για να μπορέσει να καλύψει το κόστος στα υπάρχοντά του που χάθηκαν. Προς αυτή την κατεύθυνση Παράλληλα με την πλατφόρμα, προχωρά και η εναρμόνιση των θεσμικών πλαισίων που αφορούν τη στεγαστική συνδρομή, το εξελίσσουμε προς την κατεύθυνση της ταχύτητας και της ευελιξίας, της οικοσκευής, πάλι προς την ίδια κατεύθυνση, και της αποζημίωσης των καταστροφών στον πρωτογενή τομέα. Είναι κάτι που έχουμε ξεκινήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα κινούμαστε με ταχύτητα και προς αυτή την κατεύθυνση αλλάζοντα κανονισμού και θεσμικά πλαίσια που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στι απαιτήσει τη κλιματική κρίση. Προχωρά λοιπόν η εναρμόνιση με έμφαση στην ψηφιοποίηση, την ταχύτητα και τη δικαιοσύνη. Υπογραμμίζω πάντα τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι και το κομβικό σημείο τη αξιοποίηση τη ε, τεχνολογίας τεχνολογία και των ψηφιακών ε, διαδικασιών. Έτσι ώστε να πάει η βοήθεια σε αυτόν ακριβώ αυτόν που πρέπει. Γιατί και έτσι ε, κάνουμε χρηστή διαχείριση των πόρων, αλλά είναι και πιο αποτελεσματική η απάντηση απέναντι στην κοινωνία και στους πολίτες οι οποίοι περιμένουν βοήθεια από το κράτος. Έχουμε καταφέρει όλη αυτή την περίοδο στοχευμένα, με ελέγχου, με διασταυρώσιμη με την αξιοποίηση όποιου τεχνολογικού μέσου έχουμε και διαλειτουργικότητα έχουμε στην ευχαίριά μα, να αποτρέψουμε φαινόμενα του παρελθόντος που ανοίγανε πλατφόρμες ή δίνονταν χρήματα σε όλου. Όχι. Αυτό δεν συμβαίνει τα χρήματα πηγαίνουν σε αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη και άμεσα. Ουσιαστικά λοιπόν προχωράμε παρακάτω όλες τις θεσμικές προϋποθέσεις που χρειάζονται για να έχουμε ένα ισχυρό πλαίσιο κρατική αρρωγής. Και όλη αυτή η διεργασία της θεσμικής εξέλιξης, η οποία είναι δύσκολη και απαιτητική, καθώς τα καθεστώτα αυτά έχουν τις ρίζες τους πολλά χρόνια πριν, πραγματοποιείται παράλληλα με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου στήριξη και αποκατάσταση. Δηλαδή, ουσιαστικά αλλάζουμε το θεσμικό πλαίσιο, ενώ ταυτόχρονα το υλοποιούμε κιόλα. Διότι οι ανάγκε είναι εδώ. Είναι ισχυρέ, είναι πιεστικέ. Δεν υπάρχει χρόνο για χάσιμο. Δεν υπάρχει χρόνο να πούμε θα κάτσουμε να το μελετήσουμε και να το εφαρμόσουμε μετά από ένα χρόνο. Όχι. Οι φυσικέ καταστροφέ είναι εδώ. Η ανάγκη στήριξη των οικονομιών και των κοινωνιών είναι άμεση. Κυρίε και κύριοι, η σε αυτή την πορεία ήταν, όπως ανέφερα και νωρίτερα, ο Ιαννός ήταν η πρώτη υπόθεση την οποία διαχειρίστηκα και κατά την οποία χορηγήθηκαν προκαταβολέ, ενώ για πρώτη φορά διευρύθηκε το δίκτυο, όπω σα είπα, ασφαλεία για να καλυφθούν και οι αγροτικέ εκμεταλλεύσει. Έτσι, αποτέλεσε τον οδηγό διαχείριση και σε άλλε περιπτώσει φυσικών καταστροφών, ενώ άρχισε να αποκρισταλώνεται στο θεσμικό πλαίσιο με τον νόμο 4797 του 2021. Σε όλη αυτή την περίοδο, στο πλαίσιο τη υλοποίηση των μέτρων στήριξη και αποκατάσταση, προωθήθηκαν παρεμβάσει που αφαιρούν άμεσα τον πρωτογενή τομέα. Παρεμβάσει όπω η στήριξη με προκαταβολή και τελική επιχορήγηση επιχειρήσεων αλλά και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καλύπτοντα το πλαίσιο τη κρατική αρρωγή και όχι στα ΚΟΕ ή στα πρώην ψέα, τι ζημιέ στο έγκυο κεφάλαιο. Αλλά και άλλα στοιχεία του ενεργητικού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που μέχρι τότε ήταν εκτό των σχετικών προβλέψεων. Δεύτερον, ήταν η χορήγηση επιστρεπτέα προκαταβολή στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου προς επιχειρήσεις αλλά και αγροτικές εκμεταλλεύσεις χωρίς να έχουν απώλεια τζίρου, απλώς γιατί ήταν στις πληττόμενες περιοχές από τον Ιαννό. Επίσης, ένα τρίτο σημείο ήταν η εμπροστοβαρής και γενναία αποζημίωση από τον Ελγά προ τι πληττόμενε αγροτικέ εκμεταλλεύσει σε πρωτοφανεί χρόνου. Ήταν η έκτατη χρηματοδότηση των ΤΟΕΒ τη Θεσσαλία αλλά και των άλλων περιοχών, ώστε να καταφέρουν άμεσα και έγκαιρα να γίνουν οι αποκαταστάσει στα δίκτυα και να μην διαταραχθεί ο παραγωγικός προγραμματισμός του, ο καλλιεργητικός προγραμματισμός τους ε, για τους αγρότες και κατ' επέκταση του εισόδημά του. Αν άλλαζαν καλλιέργεια, σε, αν δεν καταφέρναμε σε συνεργασία μαζί τους να αποκαταστήσουμε τις ζημιές και να φτιάξουμε τα κανάλια, τότε ενδεχομένως να μην υπήρχε η ίδια δυνατότητα άδευση και την επόμενη χρονιά, άρα θα έπρεπε να βρούνε μια καλλιέργεια η οποία θα έχει και επίπτωση στο εισόδημά του καθώ θα τους απέφερε λιγότερα. Αυτό το καταφέραμε και το διασφαλίσαμε σε συνεργασία μαζί τους, σε συνεργασία και με τους τοπικούς φορείς. Φυσικά, ακόμα ένα σημείο είναι η προώθηση των αντιπλημμυρικών έργων, των έργων αποκαταστάσεων σε υποδομές, τα οποία διαμορφώσαν ένα πλέγμα προστασίας της πρωτογενούς παραγωγής. Παράλληλα όμως με αυτά που κάναμε γρήγορα και άμεσα για να αποκαταστήσουμε, ένα σημείο στο οποίο δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση ήταν η προώθηση μεγάλων έργων στην περιοχή της Θεσσαλίας. Όπω το φράγμα του Ενιπέα στη Σκοπιά, το οποίο ξεκίνησε να δρομολογείται και να προχωρά μετά από δεκαετίε συζητήσεων, είχε καταστεί μύθο στην περιοχή ότι θα γίνει φράγμα εκεί, ή ο δομικό εξυγχρονισμό του 7 Ευταυροπού στην Καρδίτσα, που ανακοινώθηκε και πριν από λίγε ημέρε από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, μέσα από ΣΔΙΤ, που έχουν αμφότερα μεγάλη και σημαντική συνεισφορά στην παραγωγή των περιοχών αυτών. Όλα αυτά τα έργα ελοποιήθηκαν και προδρομολογούνται σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: τα Υπουργεία, την Περιφέρεια, του Δήμου, του Παραγωγικού φορεί και κάθε ενεργό μέλο τη κοινωνία των πολιτών. Μία συνεργασία που συνεχίζεται με την ίδια ένταση και την τρέχουσα περίοδο. Χθε, για παράδειγμα, είχαμε σύσκεψη στην Καρδίτσα για να προχωρήσουν οι, οι όποιε εκκρεμότητε έχουμε όσον αφορά τι αποζημιώσει. Ξέρετε, η αποκατάσταση από μια φυσική καταστροφή δεν είναι κάτι που τελειώνει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Μπορεί να έχουμε συντιμήσει του χρόνου, μπορεί να πηγαίνουμε πιο γρήγορα ε, από τα άλλα χρόνια, αλλά είναι κάτι όμω που θέλει χρόνο. Δεν είναι ένα κατοστάρι. Είναι ένα μαραθώνιος που πρέπει να κινούμαστε πάρα πολύ εντατικά, με έντονο ρυθμό και να καταφέρουμε όμω να φτάσουμε όλοι στον τερματισμό. Αυτό ξέρετε. Θέλει προσπάθεια να καταφέρει να φτάσουμε όλοι. Ποιο είναι ο τερματισμό, Είναι ο διτό στόχο τη στήριξη προ όλου του δικαιούχου και η ολοκλήρωση τη αποκατάσταση. Αυτό κάναμε και κάνουμε και στην περίπτωση του Ιανού. Συνολικά τα κονδύλια που διατέθηκαν ή έχουν δρομολογηθεί προ διάθεση ή έχουν δεσμευθεί για τα μέτρα στήριξη και αποκατάσταση στι περιοχέ που επλήγησαν τον Ιανό, ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Το σημαντικότερο κομμάτι να έχει διοχετευτεί στη Θεσσαλία, που άλλωστε είχε και τη μεγαλύτερη ζημιά. Αυτό αποδεικνύει λοιπόν τη βούληση τη κυβέρνηση και του Πρωθυπουργού να στηρίξει πλήρω τι περιοχέ που πλήττονται από μια φυσική καταστροφή, δίνοντα παράλληλα έμφαση και στην επόμενη μέρα στην αναγέννησή του. Όλα τα παραπάνω όμω αποτελούν παρεμβάσει και μεταρρυθμίσει σε εθνικό επίπεδο. Το πρόβλημα τη κλιματική κρίση, κυρίε και κύριοι, και των επιπτώσεών τη είναι καθολικό, είναι ευρωπαϊκό, είναι διεθνέ. Όπω αποδείχθηκε στην πανδημία του κορονοϊού, η λύση σε καθολικά προβλήματα σε καθολικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι απλώς εθνική, πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Είναι λοιπόν πιο επίκαιρο από ποτέ και αναγκαίο να αρχίσουμε να συζητάμε για τον εντοπισμό επιλογών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα ενθερετικό πρώτο βήμα θα ήταν η αναβάθμιση και η, ενίσχυση, η, χρηματοδοτική ενίσχυση του ρόλου του Ταμείου Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι σε θέση να λαμβάνουν ουσιαστική αρρωγή μετά από μια μεγάλη φυσική καταστροφή. Δυστυχώ μέχρι τώρα η αρρωγή αυτή δεν είναι αρκετή. Δεν είναι επαρκή. Αξίζει να σημειώσουμε απλώ ότι στην περίπτωση του Ιανού, που σα είπα, που διατέθηκαν περισσότερα από 700 εκατομμύρια ευρώ, η στήριξη μέσω του Ταμείου δεν ξεπέρασε τα 22 μόλι εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει πολύ, πολύ μεγάλη απόσταση. Κυρίε και κύριοι, η κλιματική κρίση λοιπόν είναι εδώ. Είναι μια δυστάρεστη πραγματικότητα που έχει αλλάξει τα δεδομένα αλλάζει τα δεδομένα στον πρωτογενή τομέα, τόσο στο σκέλος της παραγωγής, όσο και στο σκέλος της πρόληψης, αλλά και της στήριξης και της αποζημίωσης μετά από μια φυσική καταστροφή. Και σε αυτά τα δεδομένα πρέπει και θα προσαρμοστούμε σε εθνικό επίπεδο και πρέπει να προσαρμοστούμε τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.